Πάμε. Ωραία. Έχουμε κοντά μας τον προπονητή των Σουμένων, τον Βαγγέλη Μάλιο. Coach, αναμφίβολα μια πολύ μεγάλη νίκη σήμερα εδώ μέσα στον Άλυμο επί της τοπικής ομάδας, γιατί ήρθε και στο τέλος του αγώνα και παράλληλα πλησιάσατε πλέον στον πότο και την κορυφή. Αυτό τώρα μπορεί να δώσει ένασμα για τη συνέχεια και για τα Σούρμενα να ανέβει και η ψυχολογία τους. Πιστεύω από θέμα ψυχολογίας είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό το λένε και τα αποτελέσματα και ειδικά το παιχνίδι το συγκεκριμένο σήμερα, μιας και το συζητάμε για αυτό το παιχνίδι και να μην πάω σε άλλα παιχνίδια, ότι είδατε πάρα πολύ καλά ότι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο το παλέψαμε και πήραμε τη νίκη. Πιστεύω μια νίκη που μας άξιζε. Νομίζω ότι παίξαν πολύ πιο καλά από τον αντίπαλο, χωρίς να σημαίνει ότι ήταν καλή ομάδα και αυτοί είχαν τις ευκαιρίες, είχαν κάποιες φάσεις. Μπήκαν τα γκολ. Δεν θέλω να συζητήσω σχετικά με τα γκολ γιατί δεν μου αρέσει είτε που δεχόμαστε είτε που βάζουμε, γιατί ενδεχομένως να παρεξηγηθώ με κάποια πράγματα. Το μόνο που ζητάμε από αυτά τα παιδιά εδώ μέσα να παίξουν, να είναι μια καλή ομάδα, να έχει καλή κυκλοφορία, έχει στοιχεία. Αυτά ζητάμε και αυτοί που μας βλέπουν να βλέπουν ότι οι μικρές κατηγορίες έχουν και καλούς παίχτες και καλή ποιότητα ποδοσφαίρου. Τώρα και αυτό που είπατε σχετικά το ότι πλησιάσαμε στον πόντο είναι ένα ευχάριστο γεγονός. Το πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε με Τετάρτη, Κυριακή, Σάββατο, Κυριακή, Κύπελο κλπ. Επιτρέψτε να σας πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο για αεραστεχνικές. Εδώ μπαίνει το κομμάτι το αεραστεχνικό και εδώ μπαίνει κάποια πράγματα. Η δουλειά που γίνεται με όλα τα παιδιά και με τον γυμναστή, τον κύριο Μητρούση, ο οποίος προσπαθεί και είναι κοντά στην ομάδα σε ό,τι χρειάζεται να βοηθήσει αυτή την κόπωση κλπ. Είναι όλα, είναι μια χαρά. Πιστεύω ότι είμαι χαρούμενος αυτή τη στιγμή καταρχήν, δεν θέλω να κρυφτώ, γιατί πιστέψαν αυτά τα παιδιά και σε αυτά που τους λέμε και οτιδήποτε κάνουμε και βλέπω το αποτέλεσμα μας δικαιώνει. Τώρα θα ήθελα να σου ρωτήσω, κότσα, για αυτό που πες. Υπάρχουν πολλά συνεχόμενα παιχνίδια τώρα. Είχατε Κυριακή, είχατε σήμερα, έχετε πάλι την Κυριακή, έχετε Σαββάτο, μετά την άλλη Κυριακή με το Γάλλο. Σαββάτο, παίζουμε το Περιστέρι. Σάββατο. Μετά από σήμερα, από Τετάρτη, καταλαβαίνετε ότι. Είναι... Τι πρέπει να κάνει τώρα η ομάδα, τι πρέπει να πού θα δώσει βάση τώρα για να μην υπάρξουν κάποιε απώλειε λόγω του βαρύ προγράμματο που υπάρχει. Αυτό σα είπα προηγουμένω, ότι υπάρχει δυνατότητα από το γυμναστή τη ομάδα και από το πρόγραμμα που βγάζουμε και μιλάμε να μπορέσουμε να του έχουμε σε μια καλή κατάσταση ώστε να ανταπεξέλθουν στα δύσκολα παιχνίδια. Θα γίνει και το κατάλληλο rotation, φαντάζομαι, έτσι. Όλα γίνονται και σήμερα από την περασμένη εβδομάδα παίξανε δύο παίχτες, ξεκινήσανε και ο τροματοφύλακας, ξεκινήσαν δύο καινούργιοι παίχτες. Για τα παιδιά είναι έτοιμο πόλεμα όλα και στον πάγκο και οτιδήποτε άλλο έχουμε. Και κάποιοι που είναι τραυματίες, όπως ο Πασάς, οι τραυματίες δεν ήταν καν σήμερα στην ομάδα. Όπως και ο τροματοφύλακας ο Λύρος που είχε ένα προσωπικό πρόβλημα και δεν μπορούσε να μπει στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, όλα τα παιδιά δώσαν το καλύτερο εαυτό τους. Κότσι, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.